Καλησπέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι υπέροχα. Σήμερα έχουμε ένα βίντεο σχετικά με τη φθινοπορεινή διακόσμηση του σαλονιού. Έχω κάνει κάποιες αγορές από Jumbo, έχω κάνει κάποιες αγορές και από IKEA και πλέον θα επιχειρήσουμε να κάνουμε μαζί μια DIY κατασκευή για κολοκύθες, όπως εδώ πέρα αυτή η φωτογραφία που βλέπετε. Πριν σας δείξω λοιπόν τις αγορές που έκανα για σήμερα, μην ξεχάσετε εννοείται να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο, να κάνετε εγγραφή και στο κανάλι αν δεν έχετε κάνει ήδη και πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε. Πάμε για αρχή να ξεκινήσουμε αυτή εδώ τη σακούλα από Jumbo που είναι και τα πιο πολλά μέσα. Αρχικά αυτό εδώ πέρα το κουβερτάκι, το βελουτέ, το οποίο είναι πάρα πολύ μαλακό, είναι ό,τι πρέπει για το χειμώνα. Θέλω να το έχω μόνιμα εδώ πέρα στο σαλόνι γιατί σιγά σιγά έρχονται και τα πρώτα κρύα. Είναι αυτό, οι διαστάσεις του είναι 1,30 επί 1,60 σε μπέζε κρού έτσι απόχρωση, έξω είναι έτσι βελουτέ, μέσα είναι έτσι πάρα πολύ μαλακό. Στη συνέχεια έχω πάρει κάτι μαξιλαροθήκες, οι οποίες είναι εννοείται πάρα πολύ ωραίες για να τις χρησιμοποιήσουμε στο σαλόνι. Όμως εγώ επέλεξα τις συγκεκριμένες γιατί θέλω να κάνω την κατασκευή που σας είπα για τις κολοκύθες, τις διακοσμητικές, οι οποίες θα είναι σαν μαξιλαράκια και θέλω να τις έχω στον καναπέ. Οπότε πήγα και επέλεξα πάρα πολύ ωραία έτσι χρωματάκια που θα έβαζα έτσι κι αλλιώς σαν μαξιλάρι στο σαλόνι και ήθελα και η ποιότητα να είναι πάρα πολύ μαλακιά έτσι ώστε να είναι ακόμη πιο ωραίο το αποτέλεσμα και η πρώτη μαξιλαροθήκη είναι αυτή εδώ. Είναι ένα εκρού έτσι ζαχαρί, βελουτέ, πάρα πολύ ωραία. Είναι και με φερμουάρ εδώ. Η διάστασή της είναι 45x45. Μετά για τον ίδιο λόγο ακριβώς πήρα αυτήν εδώ την μαξιλαροθήκη, η οποία έχει αυτό το ανοιχτό μπέζ καφέ, πιο σκούρο από το προηγούμενο και είναι έτσι μακρόστενο για να κάνω μια κολοκύθα ακόμη πιο μεγάλη. Οπότε μια κολοκύθα θα είναι μάλλον με αυτό εδώ πέρα το ύφασμα. Επίσης θα δοκιμάσω και με αυτό εδώ. Και επιπλέον για να είμαστε έτσι και λίγο πιο κοντά στα χρώματα της κολοκύθας πήρα και αυτό εδώ πέρα το οποίο είναι έτσι μουσταρδί να το πω. Και αυτό έτσι ριγέ, πάρα πολύ μαλακό, είναι με το φερμουαράκι του σε περίπτωση που θέλετε να το χρησιμοποιήσετε σαν μαξιλάρι. Έχω πάρει αυτό το ριχτάρι, το μπέζ. Είναι πάρα πολύ οικονομικό. Έχει εδώ και τα κροσάκια του. Και η διάσταση είναι 1,30 επί 1,70. Είναι και αυτό έτσι πάρα πολύ μαλακό. Οι άκρες του είναι έτσι με αυτό το σχεδιάκι όπως είπαμε. Έχω πάρει πετσέτες για την κουζίνα σε έτσι φθινοπορεινά χρωματάκια. Θέλω να βάλω και τις δύο στο φούρνο να κρέμονται. Η μία είναι αυτή εδώ, η οποία είναι ένα μπεζάκι ανοιχτό. Πολύ ωραίο έτσι nude. Και η άλλη είναι αυτή εδώ πέρα η καρό, σε καφέ αποχρώσεις, πάρα πολύ ωραίο χρώμα, πολύ ζεστό και δίπλα-δίπλα θα φαίνονται πιστεύω πολύ όμορφες. Βρήκα αυτό εδώ πέρα το διακοσμητικό που είναι μία κολοκύθα. Ήταν εκεί πέρα που υπάρχουν τα διακοσμητικά τα φρούτα για να βάλεις αν θες σε πιατέλα. Βρήκα μόνο αυτή, θεωρώ κάπου στην κουζίνα θα μπορέσω να τη βάλω για να το διακοσμήσουμε. Πάμε να συνεχίσουμε έτσι πάλι με πραγματάκια κουζίνας, όχι απαραίτητα φθινοπορεινά, αλλά χρήσιμες αγορές. Πήρα αυτό εδώ πέρα που είναι μια βάση στήριξης για να βάζεις τις χαρτοπετσέτες σου, είχε και σε μαύρο με άσπρα γράμματα. Μετά πήρα αυτά εδώ. Γενικότερα παιδιά, ό,τι έχει βγάλει το IKEA, μετά βλέπω σιγά σιγά έρχονται και στο Jumbo και σε πιο οικονομικές τιμές. Αυτό εδώ είναι σουρωτήρι τσαγιού. Είναι έτσι, μπαίνει στο ποτήρι από εδώ και βάζεις μέσα το τσαγάκι σου, ρίχνεις ζεστό νερό και γίνεται ένα ατομικό τσάι χωρίς να χρειάζεται να λερώσεις ας πούμε την τζαγέρα. Οπότε πήρα δύο τέτοια να έχουμε έξτρα. Πήρα αυτό εδώ πέρα το διακοσμητικό για το σαλόνι. Σκέφτομαι να το βάλω δίπλα στην τηλεόραση. Το οποίο είναι έτσι βάση και κρέμεται αυτό σαν φαναράκι. Και μέσα έχει χώρο για να βάλεις ένα ρεσό. Πάρα πολύ όμορφο. Επίσης διακοσμητικό. Μου άρεσε πάρα πολύ που είναι λευκό με χρυσά ποδαράκι αυτό εδώ και ταιριάζει με κάποια διακοσμητικά που ήδη έχω. Βάζεις εδώ πέρα το κεράκι κάτω και από εδώ πάνω μπορείς να βάλεις είτε κάποιο λαδάκι για να μυρίσει έτσι ωραία, είτε μπορείς να βάλεις αυτά τα κομμάτια κεριού που λέγονται wax melts. Μετά έχω πάρει κάποια έξτρα διακοσμητικά, τα οποία είναι έτσι σαν κομμάτι ξύλο και δεν ξέρω ακόμη πού θα μπουν. Ενδεχομένως να μπουν σε κάποια πιατέλα στο σαλόνι ή μπορεί να μπουν σε πιατέλα στην τραπεζαρία. Είναι έτσι σαν φέτα κορμού. Έχω πάρει αυτόν εδώ τον αναπτήρα που είναι για να ανάβει στα κεριά. Έψαχνα να βρω κάτι μονόχρωμο σε τέτοιο έτσι κύλινδρο. Δεν βρήκα δυστυχώς, οπότε πήρα αυτό. Έχει και σε άλλες αποχρώσεις, πράσινο, μπλε κτλ. Και έτσι το χρησιμοποιείς για να ανάψεις το κεράκι.
Πάντα ήθελα να πάρω ένα τέτοιο. Και τα υπόλοιπα είναι κάποια υλικά για να κάνω αυτή την DIY κατασκευή που σας είπα από την αρχή του βίντεο, να κάνουμε τις κολοκύθες. Έχω αγοράσει εδώ πέρα αυτή την πολύ χοντρή κλωστή, μαλλί είναι στην ουσία, που είναι για πλέξιμο σε καφέ απόχρωση. Δεν είμαι σίγουρη αν θα κάνει για αυτό που θέλω, όμως ήταν πολύ κοντά σε αυτό που έψαχνα. Έψαχνα κάποια κλωστή που να είναι χοντρή και να είναι αρκετά δυνατή ώστε στο τράβηγμα να μην σπάει. Μετά έχω πάρει δύο τεμάχια από τον Σπάγκο που είναι για τις χειροτεχνίες. Δύο διαφορετικές κορδέλες για να διακοσμήσουμε την κολοκύθα. Έτσι είναι η ανοιχτόχρωμη. Πιο λεπτό. Και μετά η καφέ που πήρα είναι έτσι δαντέλα. Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για αυτή την κατασκευή είτε πιστόλι σιλικόνης, είτε κόλλα υγρή. Εγώ βρήκα αυτή την κόλλα στο Τζάμπο και την πήρα. Και επιπλέον έχω πάρει αυτά εδώ τα ξεχωριστά κομμάτια καλαμιού, τα οποία είναι σαν αυτά που βάζουμε έξω στο μπαλκόνι, την καλαμωτή, αλλά τα πουλάνε έτσι ξεχωριστά σε διάφορα μεγέθη. Εγώ πήρα το πιο μικρό, που είναι έτσι αυτής της διάστασης και ήταν και πάμφθινο, γιατί σκέφτηκα ότι αν δεν βρω τίποτα άλλο να μου ταιριάζει ωραία σαν κοτζάνι κολοκύθας, θα κόψω αυτά έτσι σε μικρά κομματάκια και θα τα χρησιμοποιήσω για αυτόν τον λόγο. Οπότε πήρα 4 και αν δεν τα χρησιμοποιήσω εκεί, ίσως τα χρησιμοποιήσω αλλού για κάποιο ντεκόρ μέσα στο σπίτι. Θα χρειαστεί να έχουμε και κάποια γέμιση, την οποία μπορεί να βρούμε είτε από κάποιο παλιό μαξιλάρι που δεν χρησιμοποιούμε, είτε από κάποιο παλιό αρκουδάκι που δεν χρησιμοποιούμε, ή αλλιώς θα πρέπει να προμηθευτούμε με γέμιση μαξιλαριού. Και εγώ αυτό έκανα. Βρήκα ένα κατάστημα που είναι με στρώματα, υφάσματα, κρεβάτια κτλ. Και από εκεί πήγα, βρήκα τη γέμιση. Είναι αυτό εδώ. Έχω πάρει 2 σακούλες, συνολικά 2 κιλά. Νομίζω ότι πήρα πάρα πολύ, αλλά καλύτερα να έχω και να μου περισσέψει. Και το κιλό έβγαινε 7 ευρώ. Πάμε να σας δείξω λίγο και από IKEA τι αγόρασα. Αρχικά βρήκα αυτό εδώ πέρα το ριχτάρι. Και σαν ποιότητα έτσι είναι λεπτό, αλλά είναι ωραίο. Νομίζω ότι θα την κάνει τη δουλίτσα του. Και σαν διακοσμητικό, αλλά και για να σε ζεστάνει έτσι λίγο. Όταν βλέπεις μία σειρά το βράδυ, οι διαστάσεις του είναι 1,50 x 2,10, είναι αρκετά μεγάλο. Και έχει αυτό έτσι το ριγέ με άσπρο χρώμα και το τελείωμά του είναι έτσι. Μετά, για τον ίδιο λόγο, έχω πάρει και αυτά τα δύο τα ριχτάρια. Το ένα είναι λευκό εκρού έτσι. Και ήταν πάρα πολύ οικονομικό, δηλαδή κάτω από 4 ευρώ. Θα σας βάλω και την καρτέλα του προϊόντος για να το δείτε. 1,20 x 1,60. Είναι έτσι, είναι αρκετά μακρύ. Έχει αυτό έτσι το τελείωμα που κάνει σαν κυματάκι. Το ίδιο ακριβώς υπήρχε και σε γκρι και το πήρα. Είναι αυτό εδώ πέρα. Πάλι διάστασή του 1,20 x 1,60. Πραγματικά ό,τι πιο οικονομικό σε ριχτάρι μπορείς να βρεις και στο IKEA και γενικά νομίζω και στο Jumbo, πιο φθηνά και από το Jumbo. Κάνει και λίγες γραμμές μέσα, δεν είναι τελείως σκέτο, άρα ναι, δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Θα χρησιμοποιηθεί είτε σαν ριχτάρι στο σαλόνι, είτε μέσα στο κρεβάτι για τη διακόσμηση την φθινοπορεινή πάνω από τα σκεπάσματα. Και μετά πήρα και αυτά εδώ τα μπουκετάκια, είναι 2. Τα έχω πάρει ξανά στο παρελθόν και είναι πάρα πολύ οικονομικό. Και για ένα έτσι μικρό προς μεσαίο βάζο, ταιριάζουν πάρα πολύ όμορφα. Ιδανικά ήθελα να βρω κάτι σε πιο φθινοπορεινά έτσι χρώματα, αλλά αυτά που μου άρεσαν ήταν εκτός στόκ πάλι. Επιπλέον μου έχουν έρθει και τα κεράκια που είχα παραγγείλει από IKEA που σας είχα πει, τα pumpkin spice, οπότε ανυπομονώ να τα ανοίξω και αυτά. Αχ, παιδιά, μυρίζουν τέλεια! Λοιπόν, το ένα μέγεθος που βρήκα online διαθέσιμο είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι για 20 ώρες. Από πάνω είναι έτσι. Πω, παιδιά, μυρίζει υπέροχα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που το βρήκα. Δυστυχώς δεν ήταν όλα online διαθέσιμα για να τα αγοράσεις. Γι' αυτό πήρα αυτά που ήταν. Υπάρχουν και σε ρεσό. Άμα τυχόν τα βρω κάποια στιγμή, θα τα πάρω οπωσδήποτε και εκείνα. Και μετά πήρα και το μεγάλο μέγεθος κεριού. Λέει ότι κρατάει 25 ώρες. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Μήπως επειδή έχει 3 φυτίλια και υποτίθεται ότι καίνε ταυτόχρονα, τελειώνει πιο γρήγορα. Καλά, μιλάμε και το καπάκι από μέσα είναι σαν καθρέφτης. Παιδιά, το κερί είναι τεράστιο. Είναι έτσι, έχει 3 φυτίλια μέσα. Έχει και το καπάκι του, το οποίο απ' έξω είναι έτσι. Και μυρίζει και αυτό κολοκύθα. Πάρα πολύ ωραίο. Εν τω μεταξύ, ποτέ δεν είχα τόσο πολύ έντονη αγάπη με τις κολοκύθες και με όλα αυτά. Και μάλιστα όταν έβλεπα τις κοπέλες στο εξωτερικό, που συνέχεια τα πάντα ήταν γύρω από το pumpkin spice, ακόμη και τα φαγητά και οι καφέδες κτλ. Έλεγα, μάνφια, πόσο υπερβολικό. Αλλά ήταν μέχρι να πάω Καναδά και να μυρίσω όντως πώς μυρίζουν τα κεριά, οι καφέδες, τα φαγητά.
Και νομίζω από εκεί κόλλησα κι εγώ. Και με την ευκαιρία, μιας και σας δείχνω τα κεριά και σας λέω για αυτές τις μυρωδιές, θέλω να σας δείξω κάποια καταπληκτικά κεριά που παρέλαβα από Ekati Candles. Είναι μια γλυκύτατη κοπέλα, η Κατερίνα, η οποία μου έστειλε εδώ πέρα όλα αυτά τα όμορφα κεράκια. Τα οποία, αν με ακολουθείτε στο Instagram, έχετε δει ήδη που τα έχω ανεβάσει. Δεν άντεξα. Αν δεν με ακολουθείτε, να με ακολουθήσετε και εκεί, γιατί συνήθως κάποια πράγματα τα βλέπετε πρώτα εκεί και μετά στο YouTube. Αρχικά, έχω λάβει αυτά εδώ πέρα τα υπέροχα μικρούλια που μοιάζουν σαν γλυκά, σαν μακαρόνς, πώς λέγονται αυτά. Τα οποία είναι melts και μπορείς να σπάσεις ένα κομμάτι από αυτό και να το βάλεις πάνω σε αυτό εδώ πέρα που σας έδειξα. Γι' αυτό το αγόρασα αυτό. Και εδώ πέρα από κάτω να βάλεις το ρεσό σου και έτσι να κάψεις αυτό το melt και να μυρίσει όλο το σπίτι όμορφα. Τα συγκεκριμένα melts έχουν άρωμα pumpkin salted caramel. Αυτό εδώ πέρα το κερί, δείτε λίγο συσκευασία έτσι. Είναι από μόνο του υπέροχο κομμάτι για διακόσμηση. Βαζάκι που ανοιγοκλίνει και μπορεί να παραμείνει έτσι το άρωμα και να μην μπαίνουν και σκόνες. Και αυτό μυρίζει πάρα πολύ ωραία, είναι πούδρα με σανδαλόξυλο. Μετά έχουμε αυτό εδώ πέρα το βαζάκι pumpkin spice. Μυρίζει όπως μυρίζουν τα κεριά του IKEA, αλλά ακόμη πιο ωραία νομίζω αυτό. Και μετά δείτε παιδιά αυτά εδώ πέρα τα δύο τα κεριά, έτσι. Αυτό εδώ πέρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι με κανέλα και λέγεται cinnamon rolls. Και μετά είναι αυτό, εδώ δείτε, έχει κανέλα και μήλο. Πολύ όμορφο βαζάκι αυτό και πολύ ωραίο χρώμα. Και αυτό είναι apple strudel. Και μετά έχουμε παιδιά τις κολοκύθες, οι οποίες είναι τόσο γλυκές και όμορφες. Όντως είναι σχήμα κολοκύθα. Είναι ένα μεγάλο και ένα μικρότερο και αυτά μυρίζουν pumpkin spice. Τα έχω αφήσει έτσι πάνω σε ένα τραπέζι και μυρίζει όλο το σπίτι κολοκύθα και κανέλα. Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για αυτά τα υπέροχα κεριά, μπορείτε να τα βρείτε στη σελίδα Ekati Candles στο Instagram, στο Facebook είτε μέσω email. Και από εκεί και πέρα να ξέρετε ότι θα έχετε και έκπτωση 10% αν χρησιμοποιήσετε το όνομά μου. Οπότε μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας και να πείτε ότι τα είδαμε, ας πούμε, στο βίντεο της Μάρθας και θα σας κάνουν 10% έκπτωση. Και πάμε να συνεχίσουμε εμείς με την υπόλοιπη διαδικασία της διακόσμησης. Θα επιχειρήσω να κάνω τις DIY κολοκύθες που λέγαμε νωρίτερα. Για να κάνω όμως αυτό θα πρέπει να πλύνω όλα τα υφάσματα, οπότε κλείνω για σήμερα και εμείς τα λέμε αύριο. Καλημέρα σας! Σήμερα λοιπόν είναι η επόμενη μέρα, έχω πλύνει όλα μου τα υφάσματα και έχουν στεγνώσει και λέω να ξεκινήσω με αυτά εδώ, τα τρία που είναι οι μαξιλαροθήκες που σας έδειξα εχθές. Αυτό εδώ πέρα λογικά θα το χρησιμοποιήσω για να είναι το πιο μεγάλο μαξιλάρι κολοκύθα. Θα κάνω το μεσαίο με αυτό εδώ πέρα το εκρού και μετά θα κάνω το πιο μικρό με αυτό εδώ πέρα το μουσταρδί. Οπότε λέω να ξεκινήσω με το πιο μικρό που λογικά θα είναι και το πιο εύκολο. Έχω εδώ το μέτρο μου. Μετά για να κάνω τις γραμμές της κολοκύθας θα χρησιμοποιήσω ή σπάγκο ή αυτό το μαλλί την κλωστή. Και φυσικά έχουμε εδώ πέρα και τη γέμιση για το μαξιλάρι. Αυτό που μου περισσεύει ίσως το χρησιμοποιήσω μετά για να κάνω πιο μικρές κολοκύθες. Πάμε για την ώρα να κάνουμε αυτές που θέλουμε. Το μαξιλαράκι έχει κοπεί και είναι έτσι. Εγώ τώρα θα ράψω αυτή την πλευρά εδώ. Λέω να χρησιμοποιήσω αυτό εδώ πέρα το μαλλί, την κλωστή που έχω πάρει που δεν σπάει. Είναι αρκετά σταθερό. Και μία αρκετά μεγάλη βελόνα. Θα το γυρίσω από την ανάποδη και θα ράψω την κοντή πλευρά του υφάσματος. Λοιπόν, έχω ράψει αυτήν εδώ πέρα την πλευρά και έχω σταθεροποιήσει τις κλωστές στην άκρη. Όπως να είναι την έχω ράψει, αλλά αν μπορώ να το κάνω εγώ, μπορείς και εσύ. Εδώ πέρα πάνω είναι το θικάκι και επειδή αυτό θα είναι η βάση της κολοκύθας, θέλουμε να περάσουμε μία κλωστή από την οποία θα αφήσουμε κενό και από τη μία άκρη και από την άλλη για να το σουρώσουμε μετά και να είναι η βάση της κολοκύθας μας. Οπότε πάμε να κάνουμε αυτό τώρα. Περνάμε από αυτήν την πλευρά την κλωστή μας, χαλαρά, χωρίς να την έχουμε σταθεροποιήσει στις άκρες. Κόβουμε την κλωστή από την άκρη και ερχόμαστε και σουρώνουμε εδώ το ύφασμα. Κάνουμε και όλα στην κλωστή εδώ κόμπο για να σταθεροποιηθεί. Και αυτό εδώ πέρα το κομμάτι που σουρώσαμε είναι στην ουσία η βάση της κολοκύθας μας. Οπότε γυρνάμε το μαξιλαράκι ανάποδα. Πάρα πολύ ωραία. Γεμίζουμε μέσα με τη γέμιση μαξιλαριού. Το εσωτερικό που έχω αγοράσει είναι κάπως έτσι. Και γεμίζουμε το μαξιλάρι. Το έχω σχεδόν γεμίσει όλο και τώρα πρέπει να ράψω αυτό το πάνω κομμάτι για να το σουρώσουμε και αυτό ξανά να κλείσει έτσι και να κάνουμε την κολοκύθα μας. Δεν είμαι καθόλου σίγουρη για αυτό το βήμα.
Ναι, δεν είναι ακριβώς αυτό που έπρεπε να έχει γίνει. Αυτό κανονικά έπρεπε να έχει γίνει πριν γεμίσει η κολοκύθα. Έχουμε αυτό εδώ πέρα το μαξιλαράκι και τώρα πρέπει να το σχηματίσουμε, να το κάνουμε σαν κολοκύθα. Λέω να δοκιμάσω με το σπάγκο να δούμε πώς θα βγει. Υποτίθεται, το κάνουμε όπως φτιάχνουμε δώρα. Και το σφίγγουμε και συνεχίζουμε, κάνουμε όσες γραμμές χρειαστεί μέχρι να σχηματιστεί το σχήμα που εμείς θέλουμε. Έχουμε τη βάση μας που είναι μία κολοκύθα και έχει βγει πολύ πολύ όμορφη και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με κοτσάνι. Τελικά επειδή έχω επιβδίσει λίγο με το τι θα χρησιμοποιήσω σαν κοτσάνι, έκοψα ένα μικρό κομμάτι από τα κλαδιά αυτά που σας έδειξα. Αυτά εδώ τα καλάμια που πήρα από Τζάμπο και το έβαλα εδώ πέρα με λίγη κόλλα για να δω αν θα μείνει σταθερό. Θα δοκιμάσω να βάλω και κόλλα εδώ πέρα για να δω αν μπορώ να το τυλίξω γύρω γύρω με αυτό το κορδονάκι για να είναι έτσι ακόμη πιο όμορφο. Λοιπόν, αυτό είναι το αποτέλεσμα μέχρι στιγμής, οπότε λέω να κάνουμε και λίγο διακόσμηση επάνω στην κολοκύθα μας. Χρησιμοποίησα αυτήν εδώ πέρα την κορδέλα που σας έδειξα ότι αγόρασα τη δαντέλα, την καφέ, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ και τελικά η κολοκύθα μας βγήκε κάπως έτσι. Έχω δέσει κάποια κομμάτια δεξιά-αριστερά να φαίνονται έτσι σαν κλαδάκια ας πούμε και νομίζω ότι βγήκε πάρα πολύ όμορφη η κολοκύθα ρε παιδιά, πώς σας φαίνεται? Πάμε να κάνουμε λοιπόν το δεύτερο μαξιλάρι κολοκύθα. Θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ πέρα το μαξιλαράκι. Όραψα και άφησα τις άκρες από μέσα, οπότε θα τραβήξω. Τέλεια. Α, έτσι έπρεπε να έχει γίνει από την αρχή. Κάνω εδώ πέρα κόμπους, να μην φύγει αυτό. Θα βάλω και την κλωστή που περισσεύει μέσα. Η συγκεκριμένη κατασκευή δεν χρειάζεται για να την κάνετε να έχετε μαξιλαροθήκες να πάρετε. Μπορείτε κάποιο ύφασμα που έχετε από παλιά, μπορείτε κάποια μπλούζα, κάποιο πουλόβερ που δεν χρησιμοποιείτε. Τα μανίκια επίσης από το πουλόβερ είναι πάρα πολύ καλή λύση για να το κάνεις, γιατί είναι πολύ εύκολο, είναι ήδη ραμμένα από το πλάι. Νομίζω ότι έχει βγει πάρα πολύ όμορφο. Για δείτε. Έχω κόψει μερικά κομματάκια από το καλάμι. Έτοιμη λοιπόν και η δεύτερη κολοκύθα, έχει βγει και αυτή πάρα πολύ όμορφη, είμαι πολύ ευχαριστημένη και το μέγεθος μου άρεσε. Πάω να κάνω την τρίτη εκτός κάμερας, γιατί πραγματικά το βίντεο αυτό θα βγει τεράστιο και μόλις την ετοιμάσω θα ανοίξω πάλι την κάμερα για να σας δείξω το τελικό αποτέλεσμα. Τελειώσαμε λοιπόν με τις κολοκύθες, εδώ πέρα έχω και την μεγαλύτερη, η οποία μου άρεσε και αυτή, βγήκε πάρα πολύ όμορφη. Έχουμε τρία μεγέθη, πολύ ωραία ιδέα. Με ό,τι υφάσματα μου έχουν περισσέψει, σίγουρα πιστεύω θα κάνω και μερικά διακοσμητικά ακόμη. Όμως επειδή το βίντεο αυτό έχει βγει τεράστιο και δεν θα προλάβω να σας δείξω περισσότερα πράγματα, σκοπεύω να κάνω και τη διακόσμηση του σαλονιού, να τα βάλω όλα αυτά στον καναπέ με ριχτάρια και γενικότερα να διακοσμήσω και με τα κεριά που σας έχω δείξει. Οπότε θα κλείσω το βίντεο εδώ και θα σας τα δείξω τα υπόλοιπα στο επόμενο βίντεο την επόμενη εβδομάδα. Ελπίζω πραγματικά να σας άρεσαν αυτές οι ιδέες για διακόσμηση φθινοπορεινή. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε εννοείται να κάνετε ένα like, να κάνετε και μια εγγραφή στο κανάλι για να μην χάσετε και το επόμενο που θα ανέβει, αλλά και γενικότερα όλα τα βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Φιλάκια πολλά σε όλους σας, να περνάτε υπέροχα!